Για πες μου λοιπόν, τι πια σου έκανε πρώτη φορά ο Μάκης σου? Μου αλλαξοπίστησε. Έγινε μουσουλμάνος? Όχι βρε Αλίκη, μου άλλαξε την πίστη του ο άπιστος. Πήγε με άλλη γυναίκα. Δεν είναι δυνατόν επιστήμον άνθρωπος να έχω μια κόρη στην ηλικία της και να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Συνέλθε ρε, κοίταξε μου Σαμάκη. Συνέλθε ρε. Πήγαινε εκεί να της πεις, θα της πεις αυτό που θα σου πω, αλλιώς θα τη χάσεις. Έλα, Ρένα, σε παρακαλώ, συγκρατήσου, Ρένα. Γιατί να συγκρατηθώ, αγοράκι μου, ε? Ρένα. Πες μου, γιατί να συγκρατηθώ? Έλα, οι συγκρατημένες δεν κερδίζουν τίποτα, αγάπη μου. Οι ασυγκράτητες τα παίρνουν όλα, ε? Εμένα, ξέρεις τι μου υποσχέθηκε. Τι? Για πείτε μου, τι. Τίποτα. Κάτσε. Μου υποσχέθηκε να μου επιπλώσει το σπίτι. Και απέσπασε στην ουσία. Γιατί δεν απαντάτε, Δεσμήνης? Απέσπασα στην ουσία, πες μου. Απέσπασα στην ουσία. Όχι, το άκουσες. Είπε όχι, καθαρά. Τι να ακούσω, μωρέ, τι να ακούσω. Ντρέπομαι πια που είμαι γυναίκα σου. Αλίκη μου, Αλίκη μου! Γυναίκα σου είναι. Δεν άκουσες. Φίλησέ με. Μην πες, παιδί μου, δεν είναι παιδική χαρά εδώ. Άστο αυτό, άστο, άστο. Τι θέλεις πρωί-πρωί, λέγε. Τι εννοείς ρε Μπαγκάστα, δεν έχει χάρη και με είδες? Γιατί να χαρώ, για κακό λόγο ήρθες, δεν μπορεί. Για τον καλύτερο ήρθα, παράτησα τις δουλειές μου και ήρθα από το ξημέρωμα, γιατί είχα την αγωνία σου. Την αγωνία, βρε. Την αγωνία σου, τι έγινε χτες βράδυ με τη μικρή, λέγε. Και πόσο θα την πληρώσω αυτή την αγωνία, για λέγε. Πού σου ρε, τσιφούτη. Άντε από εκεί, μιλάς έτσι στο φίλο σου, ρε. Δεν ήρθα να πάρω λεφτά, ρε, τσιφούτη. Ναι, είμαι και τσιφούτης από πάνω, ε. Εννοείται. Ξέρεις πόσα μου έχεις πάρει μέχρι τώρα? Όχι, εσύ ξέρεις. 5, 6, δεν ξέρω, 4, πόσα. Τι εννοείς, δεν τα γράφεις κάπου? Τι να τα γράψεις, σκέφτεσαι να μου τα δώσεις? Εννοείται. Πότε, βρε? Εν ευθέτω χρόνο. Α, μάλιστα. Άξι και ξερός, ρε, μόλις ο ακάλυπτος πιάσει την καλή, δεν ξέρετε τι θα σας ξημερώσει. Θα σας καλύψει όλους, ρε, μπατήρια. Να σου πω, επειδή κατάλαβα, δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε προσωπική σχέση, μόνο τα επαγγελματικά. Έλα να μου κάνεις το σφράγισμα. Ποιο σφράγισμα? Το σφράγισμα, το δόντι μου έχει επαναστατήσει, να τελειώνουμε. Άντε. Δεν βάζει μια μασέλα να καθαρίσω κι εγώ? Λοιπόν, τέλος πάντων, να κάνουμε και το σφράγισμα. Και λέγει για τη μικρή, τι έγινε χθες? Τίποτα δεν έγινε. Τι θες να γίνει, τίποτα απολύτως. Τι θα πει τίποτα, δεν μπορεί να έπεσα έξω. Έπεσες έξω, έπεσες. Εσύ έκανες λάθος στις οδηγίες, δεν μπορεί. Για λέγε, τι έγινε? Δεν έκανα λάθος απολύτως τίποτα. Ό,τι μου είπες, είπα. Για λέγε. Έπεσα στα πόδια της γονατιστός και της είπα: τι θες, να σου ζητήσω συγγνώμη? Μπράβο. Να σου έρθω στα πόδια σου. Ναι. Μου λέει: σε παρακαλώ, σήκω πάνω, τίγρη. Α, τίγρη, είπε, σήκω πάνω. Καλό, ναι, αυτό. Ε, βέβαια, είπα ότι δεν είναι καλό. Ναι, μετά τι έγινε? Μετά τη λέω: τι θες να σου πω? Ότι η γυναίκα μου είχε ψήσει το ψάρι στα χείλη και ότι ζω μόνο για σένα, όπως μου είπες, κατάλαβες? Και μου λέει αυτή: σε παρακαλώ, τίγρη, σταμάτα, μιλήσε τέτοια πράγματα. Α, δύο φορές τίγρη. Ναι, δύο φορές. Δύο φορές είναι καλό, λες? Καλό, κακό, εξαρτάται. Να σου πω, εξαρτάται από το πώς το είπε. Δηλαδή, τι εννοείς? Το εννοώ το χρωματισμό της φωνής, πώς το είπε. Σε παρακαλώ, τίγρη. Ναι. Μην πέφτει τα πόδια μου, δεν θέλω να γίνει σε ρόμπα. Λίγο τρυφερά και με πάθο, τίγρη. Τίγρη, ναι. Είσαι σίγουρος γι' αυτό, με πάθος? Με πάθος, ναι. Δεν σου το είπε, ας πούμε. Ναι. Άντε, τίγρη, εσύ. Δεν σου είπε τίγρη? Όχι, δεν είπε με φτύσιμο, όχι. Καλό αυτό. Εκείνο που όμως δεν σου είπα το χειρότερο, Τελικά δεν σ' άρεσε αυτό το δύο φορές? Όχι, μ' άρεσε πάρα άνθεξες. Πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Άλλο δεν το άνθεξε. Όχι, το άνθεξα. Για λέει, το πρόβλημα είναι άλλο. Τι? Ότι γύρισε μετά στο σπίτι και με περίμενε η Ρένα. Με την παντόφλα. Όχι. Όχι. Όχι, ντυμένη με κάτι σεξουαλικά και σεξ εσώρουχα, με κάτι ζαρτιέρες, με κάτι. Ιρέν. Αυτά έξω, βυζοστιβάδα και τέτοια. Ιρέν. Ιρένα, ναι. Αμα. Ναι, δηλαδή τρελάθηκα, Όπως καταλαβαίνεις, είχα δώσει τα πάντα στη μικρή, διότι πρέπει να είμαι τίγρης εκεί. Άνθρωπος είσαι. Βέβαια. Ναι. Και πάω στο σπίτι και μου λέει η Ιρένα: τα ρέστα σου. Και τα έδωσε. Από το υστέρημά μου, αγόρι. Όχι, ρε, μάχη. Ναι, αγόρι μου, και τώρα νιώθω μια δυναμία, μια ατονία, μια... Μια αματαιότητα για τη ζωή. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά, Ανδρέα, ξέρεις κάτι, εκείνο που με προβληματίζει, ξέρεις ποιο τι είναι? Τι εννοείς, ότι σε όλα αυτά υπάρχει κάτι που σε προβληματίζει? Ναι, και μη γελάς. Μη γελάς, γιατί υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο σου λέω. Με προβληματίζει. Τι? Η Ρένα. Ναι. Πώς ξύπνησε, βρε? Έκανες φασαρία με στα άγρια μεσάνυχτα και την ξύπνησε, βλάκα. Όχι, βρε. Τι? Πώς ξύπνησε, θέλω να πω, ερωτικά, κατάλαβες? Α. Πήρα να κοιμότανε σε αυτό το θέμα, τον ύπνο του δικαίου. Mm. Πώς ξαφνικά της προέκυψε και ξύπνησε και έγινε ένα πράγμα εκεί. Πέταξε νύχια και δεν ξέρω ιστορίες. Mm. Πώς έγινε αυτό, κατάλαβες? Να σου πω, υπάρχει εξήγηση αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει εξήγηση, δηλαδή. Έτσι είναι η γυναίκα, είναι στη φύση της, ανεξήγητο. Τελείως. Δεν μου λες. Ναι. Με την Αλίκη έτσι συμβαίνει. Μπα.
Δηλαδή, πώς είναι η Αλίκη? Μια χαρά είναι, σε χαιρετάει. Όχι, ρε, σεξουαλικά εννοώ. Δηλαδή, πάει για να πω εδώ, ρε, θα σου πω εγώ πώς κάνει η γυναίκα μου στο κρεβάτι. Φύγε. Ναι, για κάτσε καλά, για κάτσε καλά. Εγώ γιατί σου είπα, δηλαδή. Άλλος, είσαι άλλος χαρακτήρας. Είσαι πιο ομιλητικός, πιο εκφραστικός, πιο εκδηλωτικός, εξωτερικός. Α, τι, γιατί. Εντάξει, σωστά. Α, δεν σου είπα και το άλλο. Τι, στην έπεσκη Φιλιππινέζα. Όχι. Σταμάτα. Έχουμε τραπέζι σήμερα στη Συμπεθέρα. Παντρεύεις την Κωνσταντίνα, ρε, και δεν μου πεις τίποτα. Όχι, βρε. Τη Λούση παντρεύομαι τον Ηρακλή. Και έχουμε στη μητέρα του Ηρακλή την κομμότρια που είναι απέναντι, τη έχουμε τραπέζι. Ναι, ναι, ωραία. Να φάτε καλά, να σα ζήσουν. Ναι. Κρατήστε μου και ένα κανελί. Πού πας, βρε. Μόλις αποκτήσω κήπο θα το χρειαστώ οπωσδήποτε. Πού πας, βρε, αγόρι. Αγόρι μου, το... έτσι όπως εσύ τρέμουν τα χέρια τώρα από την εξάντληση. Είσαι σε θέση να κάνεις σφράγισμα? Όχι. Θα είμαι εγώ σε θέση να το δεχτώ το σφράγισμα. Ο επόμενος παρακαλώ να περάσει. Ελάτε, ωραιοτάτη μου, δεν να σας πω. Μια χαρά είναι ο γιατρός. Σας αφήνω στα χέρια ενός σπάνιου επιστήμονα και ενός σπουδαίου οικογενειάρχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι άλλη γυναίκα. Γεια σας, Νίκο. Καλώς την κυρία Μπέτη. Ένα καφεδάκι. Μόνο. Δεν θέλω τίποτα άλλο, Νίκο. Κρίμα, γιατί αυτή τη στιγμή φλέγομαι να σας υπηρετήσω. Σας βλέπω τόσο όμορφη και... Θέλεις να με υπηρετήσεις πραγματικά? Θέλω, τρελαίνομαι, πέστε μου τι τότε, να κάνω. Τότε, έλα μια μέρα σπίτι να μου μαγειρέψεις. Από τότε που φύγει ο Ρένος, έχω να φάω σπιτικό φαγητό. Έτσι και φάτε κοκκινιστό από τα χεράκια μου, θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Μην μου λες τέτοια, γιατί θα με ρίξεις. Μην μου λέτε εμένα τέτοια, γιατί παίρνω φωτιά και τρελαινόμαστε. Φτιάξε μου το καφεδάκι τότε. Να επανέλθουμε στο θέμα μας. Όχι, να μην επανέλθουμε. Κρίμα, χάνετε τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε το φλερτ ενός μοναδικού και ταλαντούχου εραστή. Γελάτε, έτσι γελάνε όλες και στο τέλος κλαίνε. Ξέρω εγώ πόσο έπαιρνε, 24-48. Λοιπόν, τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ, σου έχω ξαναπεί να μην με παίρνει σπίτι μου για δουλειές. Πριν από λίγο ήμουνα στο δρόμο, τώρα έφτασα σπίτι μου. Μπήκα, είμαι μέσα, ναι. Να μην με ξαναπάρεις για δουλειά στο σπίτι, στο γραφείο μόνο. Πότε θα ξαναβγω? Πού να ξέρω, ρε, του αγ... Ναι, άντε, γεια. Αλίκη! Αλίκη μου! Τι διάολο, κοιμάται. Αλίκη μου! Αλίκη μου, λάκη μου, φωνάζω, δεν ακούω. Αλίκη μου, ωραία μου, τι κάνεις? Δεν βλέπεις? Ετοιμάζω τη βαλίτσα μου. Αυτό το βλέπω. Γιατί δεν ετοιμάζεις τη βαλίτσα, δεν βλέπω. Αυτό πώς να το δεις? Σωστά, δεν φαίνεται αυτό. Η γυναικουλίτσα μου θα μου πει εμένα, έτσι. Αν είχες μάτια, Ανδρέα, θα τα βλέπεις όλα. Δεν έχω άρα όματος με ματάκια, δεν έχω καλή. Γιατί ετοιμάζεις τη βαλίτσα, έχει Λαλίκη. Θα πάω στη μητέρα μου. Γεια, Λαλίκη. Και προς το με τρόμαξες. Σε τρόμαξε, ε. Βέβαια, είπα, έχει γούστο η Αλίκη. Έχει γούστο η Αλίκη, τι? Γιατί δεν το λες? Το είπα. Είπα, η Αλίκη έχει γούστο, πάρα πολύ γούστο. Φοβήθηκες μη με χάσεις? Ωραία, εντάξει, φοβήθηκα. Λίγο ή πολύ? Πολύ, προς τη μήνυ, πολύ φοβήθηκα. Μου κόπηκαν προς τη μήνυ τα γόνατα. Θα σου κοπούνε για πολύ καιρό, γιατί δεν πρόκειται να γυρίσω. Σε δύο μέρες θα σπίσω. Σε δύο μέρες! Δεν μιλάει, όταν δεν μιλάει, τούρμπο είναι, κακό σημάδι. Τι μουρμουρίζεις? Άκου να δεις! Εάν φύγεις τώρα από εδώ μέσα, να μην ξαναγυρίσω ποτέ! Αυτό ακριβώς θα κάνω. Μαύρη πέτρα θα ρίξω πίσω μου. Α, ώστε αυτό ήταν, έτσι! Με τον ατάλλαντο τα είχατε προετοιμάσει όλα για να μου ρίξετε στάχη στα μάτια, κυρία μου, έτσι! Αυτό! Ανδρέα, γιατί φωνάζεις? Γιατί με πνίγει το δίκιο! Τόσα χρόνια σου έδωσα από τη ζωή μου! Τι μου έδωσες? Χρόνια τι σου έδωσα, μπαρμπούτσα, αλλά σου έδωσα! Είσαι σίγουρος ότι τα έδωσε σε μένα? Σε ποιον τα έδωσε, στη γειτόνισσα τα έδωσα? Δεν ξέρω. Τώρα που το λες, δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να τη κάνω μια ερώτηση πριν φύγω. Να πα να την κάνει τώρα την ερώτηση. Πήγαινε, γιατί δεν πα, πήγαινε! Να τη ρωτήσω, μωρέ, τη γυναίκα! Τι να τη ρωτήσει, ξέρω εγώ, εσύ θα τη ρωτήσει, εμένα ρωτά! Με τη γειτόνισσα ευτυχώς αποκλείεται τέρας, είναι ούτε μεθυσμένος όταν ήμουν. Κολώσαμε έτσι! Καθαρός ουρανός, κυρία μου, αστραπές δεν φοβάται! Ακάλυπτε, δεν αφήνεις τα καραγκιοζηλίκια, λέω εγώ. Καραγκιοζηλίκια, εγώ! Εγώ, ο gentleman! Αλλά έτσι είναι, κυρία μου, έτσι είναι. Όταν ένας άνθρωπος περνάει ορισμένες δυσκολίες, αρχίζουν ένας-ένας και τον παρατάνε όλοι. Και πρώτη από όλους η γυναίκα του, έτσι. Μην αρχίζεις την κλάψα, Ανδρέα. Αυτή τη φορά δεν μασάω. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε για να αρχίσουμε με το ρεμάλι της λογοτεχνίας, ε! Αυτός που έχει ξεφτυλίσει το μελάνι και το χαρτί μου, μόλις πιάσει μολύβι, η αλφαβήτα τρελαίνεται και πηδάει από το παράθυρο. Ε! Αυτό! Εσύ ξέρεις τι γράφει αυτός? Τι γράφει? Για κολλασμένους έρωτες γράφει. Αλήκη, πορνοσυγγραφέας είναι. Έτσι εξηγούνται όλα, γι' αυτό δεν έχει εκδώσει ποτέ κανένα μυθιστόρημα. Ξέρεις τι λένε οι εκδότες, μόλις τον βλέπουν. Λένε, έρχεται ο διαστραμμένος, τον ταΐζουν οι γυναίκες. Ενώ εσύ τις ταΐζεις. Βέβαια τις ταΐζω. Μπράβο, αυτό λέω κι εγώ ακριβώς. Εγώ δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Τι να ταΐσω, ρε Αλήκη, κοίταξε με. Και φράγκο δεν έχω. Είναι δυνατόν να ταΐσω εγώ? Ποιο να ταΐσω, βρε πουλάκι μου? Κοίτα, ψάξε. Αλήκη! Αλλά βέβαια έτσι είναι.
Δεν φτάνει που εγκαταλείπουμε το σπίτι μας να φύγουμε με τους ξένους. Πάμε να ρίξουμε ευθύνες στο σύζυγο. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό, κυρία μου? Πρόσεξε, Αλίκη, πρόσεξε. Εγκατάλειψη συζυγικής στέγης λέγεται. Ωραία, να βγάλεις εις βάρος μου το διαζύγιο, έτσι κι αλλιώς δεν θέλω διατροφή. Και ποιος θα σε διατρέφει, Αλίκη? Αυτός ο αγώνευτος νομίζει ότι θα βρει άλλη μπέτ να τη σταμασάει, Αλίκη? Ανδρέα, ακούς, παιδί μου, τι σου λέω? Ακούω, κουφός είμαι! Ξέρω εγώ, άλλα λέω εγώ, άλλα απαντάς εσύ. Ενώ ο ατάλαντος σου απαντάει απευθείας αυτά που λες, έτσι? Ανδρέα, σου είπα, θα πάω στη μητέρα μου. Και από εκεί θα ξεπορτίζεις, κυρία μου, έτσι? Αυτό είναι το σχέδιο? Τώρα που δεν θα σε ελέγχω εγώ, αυτό είναι? Ανδρέα, πάρ' το απόφαση. Χωρίζουμε. Όχι, δεν το παίρνω απόφαση. Και να ξέρεις κάτι, Αλίκη, αν φύγεις τώρα, να ξέρεις. Να ξέρω, ναι, τι? Να ξέρεις, δεν μπορώ να το πω, με πνίγει ένας κόμπος μου. Έλα τώρα, κάνε μια προσπάθεια. Να ξέρεις ότι ο Ακάλυπτος θα πεθάνει από τη στενοχώρια του. Αλήθεια το λες? Αλήθεια το λέω, θα πεθάνω, Αλίκη. Ωραία. Δεν ξέρεις πόσο της μόδας είναι φέτος τα μαύρα. Μα τόσο πολύ με έχεις φτισμένο. Τόσο. Φαίνεται ότι απέτυχα σαν σύζυγος. Εντελώς. Θα περάσω κάποια άλλη μέρα να πάρω τα υπόλοιπα. Τι έπαθες? Θέλω να μπω. Γιατί ρωτάς? Ρωτάω γιατί εσύ μπορεί να έχεις τίποτα επισκέψεις. Έχω, το Γιάννη. Τα βλέπεις τώρα, ο Γιάννη. Εγώ πρέπει να φύγω, δεν πρέπει να φύγω. Έλα να μου πεις τι έχεις. Να σου πω τι έχω. Έρχομαι εδώ να κλάψω, να αγκαλιάσω, να σου πω τον πόνο μου και εσύ μου λες έχω το Γιάννη. Να το βράσω εγώ το Γιάννη! Εγώ έχω τα χάλια μου. Να πας να πιείς. Τι λες, μωρέ, τι να πιω? Έχω τα χάλια μου, βρε μπέτη μου, σου λέω. Τα χάλια μου, τα χάλια μου. Σου σφράγισαν καμία επιταγή? Όχι, βρε πουλάκι μου, η Αλίκη. Έπαθε τίποτα η Αλίκη? Μου σφράγισε τη ζωή μου η Αλίκη και με παράτησε για αυτό το απατέωνα της συγγραφικής τέχνης. Σταμάτα, Ανδρέα, σταμάτα αυτό το παραμύθι πια. Δεν είναι παραμύθι, Μπέτη, είναι γεγονός. Με παράτησε, σου λέω. Πήρε μια βαλίτσα με τα πράγματα της και έφυγε. Μπορεί να πήγε στη μαμά της. Στο πήγε σένα? Όχι. Τότε που το ξέρεις, Εκεί πάνε οι γυναίκες το πρώτο βράδυ, τα χωρίζουν. Μπέτη, είμαι μόνος και παρηγόρητος. Πάρε με στην αγκαλιά σου, Μπέτη. Παρηγόρησε μου, σε παρακαλώ. Σταμάτε τα παιχνιδιαρίσματα πια. Και πήγαινε να πιεις να συνέλθεις. Με σφρώχνει συνέχεια στο αλκοόλ. Εγώ σου λέω έχω τρομερά προβλήματα και εσύ μου λες να πιω. Μπέτη, είμαι απαρηγόρητος σήμερα. Είμαι στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Αν με σφρώξει το δρόμο, μπορεί να πέσω στις ρόδες κανένας αυτοκινήτου. Άντε, πέσε. Καμία κατανόηση για το φίλο σου, έτσι? Καμία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό σήμερα. Όλες οι γυναίκες είναι πάρα πολύ σκληρές μαζί μου. Φταίνουν τα ζώδιά σας, τα άστρα σας φταίνουν. Το μόνο που μπορώ να κάνω για σένα είναι να σου βάλω να πιεις, να καθαρίσει το μυαλό σου, να καθίσεις να σκεφτείς τι έκανες και έχασες την Αλίκη. Αν την έχασες, δηλαδή. Κάτσε. Αυτό είναι. Μπορεί και να μην την έχασα. Από σένα εξαρτάται αυτό. Από μένα εξαρτάται. Μπέτη, αυτό είναι το πρώτο ευχάριστο πράγμα που ακούω σήμερα. Σε ευχαριστώ, Μπέτη. Σε ευχαριστώ. Μπέτη μου. Πολύτιμη φίλη μου, σε ευχαριστώ. Κυρία Νίκη, πού να σας τα λέω. Καλά μέσα ο Ηρακλής και η Λούση πλέκουν και μάλιστα ειδήλια. Έτσι, καταπληκτικά. Αχ, κύριε Μάκη, είστε τόσο συμπαθητικός και εγώ την άλλη φορά σας αντιπάθησα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή χάνω λίγο έδαφος, αλλά μετά ανεβαίνω. Αφού και ο Ηρακλής μου σήμερα σας μύρισε. Καλά, είδατε το ζώο, αντίληψη, Ορίστε και τα λικεράκια μας. Κυρία Νίκη. Ευχαριστώ. Έλα και εσύ, Μάκη μου. Ευχαριστώ, μωρό μου. Άντε λοιπόν. Στην υγειά μας, να τους χαιρόμαστε. Να μας ζήσουν και να τα χαιρόμαστε. Βεβαίως εγώ είμαι αντίθετος με αυτή τη σχέση. Μάκη, έχετε τίποτα με τον Ηρακλή μου? Καθόλου, απέναντίας. Με τη Λούση έχω πρόβλημα, βεβαίως. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου? Χθες που την πήγα στο πάρκο, την έπεσε σε ένα αρσενικό, έναν μπουχές εκεί και έγινε... Και γέλασα. Ζώνη είναι, τι θα κάνει? Εδώ οι άνθρωποι και δεν είναι πιστοί, τα ζώα θα είναι. Καλά σου λέει, Μάκη μου, εδώ οι παντρεμένοι και πατάνε τα στεφάνια τους. Να σας πω εγώ για τον άντρα της περιπτερούς που τάμπλεξε με μια μικρούλα και ξελογιάστηκε. Πω, σημεία και τέρατα. 45 αυτός, 25 αυτή. Το δίδυμο της φωτιάς. Πήρε τα μυαλά.
Σαν δεν ντρέπονται τα παλιοκόριτσα. Ναι, ναι, δεν φταίνε τα κορίτσια. Μπα, και ποιος φταίει, Μάκη μου. Αυτές δεν κουνάνε την ουρά τους. Δεν τρέχουν από πίσω οι άντρες και άντε μετά διαλύουν τα σπίτια τους. Αν δεν θέλει η Λούση μας, τι θα κάνει ο Ηρακλής. Έτσι είναι, έτσι. Εγώ, τον άντρα μου, πώς τον έχασα. Πώς τον χάσατε, κυρία Νίκη. Του πήρε τα μυαλά μια σουρλουλού. Πώς του τα πήρε, κυρία Νίκη. Με τσαχπινιές. Με τσαχπινιές, Μάκη μου, με τσαχπινιές. Αχ, δεν ξέρεις εσύ τι κάνουν αυτά τα παλιοκόριτσα, τι κόλπα. Πού να ξέρω εγώ, ξέρεις. Μόλις δουν παντρεμένο, Μάκη μου, ορμάνε. Γι' αυτό κι εσείς, μόλις τις βλέπετε να κάνουν τα κόλπα τους, να εξαφανίζεστε. Μάλιστα. Να μην ενδίδετε. Έτσι είναι, κύριε Μάκη μου. Ο άντρας ο σωστός πρέπει να κοιτάει το σπίτι του. Βεβαίως. Α, με συγχωρείτε ένα λεπτό. Ναι. Ναι. Κύριε Μάκη, ναι. Τώρα που συμπεθεριάσαμε, πρέπει να σας πω και το άλλο. Κι άλλη φωτιά θα μου ανάψει. Το άλλο έχει κι άλλο. Ναι, να, εσείς πρέπει να προσέχετε διπλά. Γιατί? Γιατί είστε πολύ γοητευτικός. Έχετε και αυτή τη δουλειά και όσο να είναι. Μάκη μου. Τι είναι, παιδί μου? Έλα στο τηλέφωνο, ο Ανδρέας είναι. Τι θέλει τέτοια ώρα? Δεν ξέρω, μωρέ, αλλά έλα να του μιλήσω. Ο καημένος δεν ακούγεται καλά, έλα. Γιατί είναι και ποτέ καλά? Συγγνώμη, κυρία Νίκη. Παρακαλώ, του... παρακαλώ. Ναι. Ρε εσύ, ο φίλος καίγεται και εσύ είσαι στο σπιτάκι σου! Τι θέλεις να κάνω δηλαδή, να γυρίζω στους δρόμους? Να έρθεις να μου κάνεις παρέα! Άσε με ρε Ανδρέα, σε παρακαλώ. Έχω κόσμο. Και με ποιον είσαι τώρα στο σπίτι? Με τη Ρένα και τη Συμπεθέρα. Ποια Συμπεθέρα, τη σκύλο Συμπεθέρα? Ναι, ναι, αυτή. Καλή είναι αυτή, ρε. Ναι, το έλεγα. Τότε να έρθει άμα είναι έτσι. Γιατί? Για να λες εσύ δεν είναι καλή, θα είναι καμιά κουκλάρα γιατί θες για τον εαυτό σου μόνο φάει. Άσε με, αγόρι μου, να χαρείς. Άσε με και εγώ τα νεύρα μου. Σε παρακαλώ. Πήγαινε σπιτάκι σου τέτοια ώρα παντρεμένος άνθρωπος στον δρόμο. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω τόση ώρα. Δεν έχω σπίτι. Δεν έχω πια. Αυτό σου λέω. Γιατί δεν έχει σπίτι, πήρε φωτιά? Το κάψε, η Αλίκη το κάψε. Στάχτη έγινε το σπιτάκι μου. Τι έκανε, λέει? Το κάψε, ρε παιδάκι μου, η Αλίκη. Στάχτη το έκανε. Και η Αλίκη πώς είναι? Η Αλίκη μου πήρε τα πράγματα, τη αμάζουσε και έφυγε. Ευτυχώς δεν έχουμε θύματα. Πώς δεν είχαμε θύματα? Εγώ τι είμαι δηλαδή, δεν είμαι θύμα? Ναι, αλλά είσαι όμως ζωντανός. Ζωντανός νεκρός είμαι, Μάκη μου. Ζωντανός νεκρός, το χάλι μου έχω. Τι σκέφτεσαι τώρα, τα έπιπλα? Δεν είναι τίποτα αυτό. Θα δώσεις εκεί πέρα μια ακάλυπτη επιταγή και θα τα ξαναπάρεις πίσω. Ποια έπιπλα, ρε, τι δουλειά έχουν τα έπιπλα? Τα έπιπλα που καήκανε, βρε παιδί μου. Πότε καήκαν τα έπιπλα, γιατί να κάνουν? Μα τώρα δεν μου είπες ότι πήρε φωτιά το σπίτι? Βρε, μεταφορικά ρε σου μιλάω. Η Αλίκη με παράτησε, έφυγε, μένα έκαψε. Το σπίτι, το σύμπαν μου έκαψε. Κατάλαβες? Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Μα είσαι τρελός, με τρόμαξες. Μάκη, πρέπει να έρθεις να μου κάνεις παρέα. Σου είπα ότι δεν μπορώ να έρθω. Έχω κόσμο εδώ. Μάκη, αν δεν έρθεις, θα κάνω, αγόρι μου. Τι θα κάνεις? Θα πάω στη χορεύτριά σου και θα της πω, θα την παρακαλέσω να κοιμηθώ εκεί. Θα της πω μάλιστα ότι υπεύθυνος είσαι εσύ. Και ότι αν δεν με αφήσει να κοιμηθώ στο πλάι της, θα αυτοκτονήσω και θα φταίσαι εσύ. Να δω τι ιδέα θα σχηματίσει για σένα, ρε. Εκβιαστή, εκβιαστή. Δεν σε εκβιάζω, δεν είμαι εκβιαστή, αγόρι μου. Απελπισμένο είμαι. Και ο απελπισμένο ξέρει τι κάνει. Τέλο πάντων, πού είσαι τώρα? Στο δρόμο είμαι, ρε Μάκη μου. Περνάνε εδώ τα αυτοκίνητα, θα πέσω στι ρόδε να σκοτωθώ. Μάκη μου, στο παρκάκι μου απέναντι από το σπίτι, σε παρακαλώ, έλα. Εντάξει, Ανδρέα, συγκρατήσου. Θα έρθω, εντάξει, εντάξει. Έρχομαι, έτσι. Έλα, γεια, γεια. Ρένα, πρέπει να φύγω. Ο Ανδρέα δεν είναι καθόλου καλά. Μα τον άκουσα, παιδί μου, τι έπαθε? Η Αλίκη τα μάζεψε και έφυγε, λέει. Μα καλά το κατάλαβα εγώ ότι ο γάμος τους περνάει κρίση. Δυστυχώς εγώ πρέπει να τρέξω. Κυρία Νίκη, τώρα που γίναμε συμπεθέρι, μη χαθούμε, έτσι. Ήταν και εκείνο το γοητευτικός, μ' άρεσε πολύ. καλή νύχτα. Ρένα μου, μάτια μου. Γεια σου, αγάπη μου. Να προσέχεις, μωρό μου. Και εσύ προσέχεις. Τον πιστεύεις? Η συνταγή της μάνας μου που την πήρε από τη γιαγιά μου ήταν να κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Έτσι κρατάς το σπίτι σου. Α, δεν φτάνουν μόνο αυτά. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Μα δεν έλεγε μόνο αυτό η συνταγή της μάνας μου, έλεγε κι άλλα. Τι άλλο έλεγε? Τον άντρα πρέπει να τον στίβεις στο κρεβάτι για να μην έχει κουράγιο για άλλες. Και εσύ τον στίβεις? Τώρα άρχισα. Σε λίγο θα δούμε και τα αποτελέσματα. Πάντως και ο δικός μου ο νεπρόκοπος έτσι έκανε. Έβαζε κάποιον φίλο του να τηλεφωνήσει για να μπορέσει να την κοπανίσει από το σπίτι. Εσύ όμως δεν τον έστειβες. Δεν τον άφηνε να μαγγίξει. Δεν ήξερες καλά τη συνταγή. Πού παίρνεις τέτοια ώρα? Τον Ανδρέα. Δεν έπρεπε να τον αφήσω να φύγει έτσι. Έλα μωρέ, δεν έχει ανάγκη ο ακάλυπτος. Γιάννη. Τι είναι?
Πρώτη και τελευταία φορά που λες εσύ τον Ανδρέα ακάλυπτο. Γιατί καλέ, όλοι έτσι δεν τον λέτε. Εμείς είμαστε άλλο, είμαστε φίλοι από παλιά, ενώ εσύ τον γνώρισες τώρα. Και τι σημασία έχει αυτό? Έχει μεγάλη, δεν τον ξέρεις. Δεν σου κάνει εντύπωση που ενώ του τα σέρνουμε όλοι, τον αγαπάμε κιόλας? Να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Να σου πω λοιπόν, για να μάθεις. Όταν ο Μάκης άνοιξε το ιατρείο του, ο Ανδρέας ήταν αυτός που του δώσε λεφτά. Ο Ανδρέας έτρεχε να βρει πελάτες. Ο Ανδρέας παράτησε τις δουλειές του για να συμπαρασταθεί στο φίλο του. Και τα ίδια έκανε και με μένα, όταν άνοιξα την μπουτίκ. Βλέπεις, ο Ανδρέας δούλευε από μικρό παιδί και είχε λεφτά όταν εμείς δεν είχαμε μία. Μετά έμπλεξε με μεγάλες δουλειές, πήγε να κάνει τον Ωνάς. Καταστράφηκε, τέλος πάντων. Καταλαβαίνεις γιατί δεν πρέπει εσύ να λες τον Ανδρέα ακάλυπτο? Συγγνώμη. Ανδρέα, σε παρακαλώ, μην κάθεσαι εκεί πέρα σαν τη γιαγιά Νούσκα. Σε παρακαλώ, σύνελθε. Δεν μπορώ να σε πάρω στο σπίτι, δεν υπάρχει χώρος να κοιμηθείς, κατάλαβες. Ένας καναπές είναι που θα πιαστείς. Ωραία, ρε, μακτή ζήτησα εγώ. Πολυτέλεια και παλάτια ζήτησα. Μα τι στον καναπέ θα με βάλεις, μακτή. Ανδρέα, συγκρατήσου. Σε πάρκο είμαστε, θα γίνουμε ρεζίλια, Ανδρέα. Δεν με ενδιαφέρουν τα κρεβάτια. Εγώ θέλω το φυλάσπλαγμο χέρι σου. Το φύλακα άγγελό μου θέλω. Εσένα θέλω να με βουτήξεις, να με εμποδίσεις να φουντάρω από τον μπαλκόνι. Δεν έχει μπαλκόνι, το σπίτι είναι ισόγειο. Ένας λόγος παραπάνω. Θα είσαι ήσυχος, αποφεύγουμε έτσι και την περίπτωση της πτώσης. Ανδρέα, σε παρακαλώ, να το κάνουμε αλλιώς. Να πάμε σε ένα μπαρ. Ναι. Πάνε και οι μοναχικοί τύποι εκεί πέρα, ξέρεις. Να πιούμε τα ποτά μας και μετά να πάμε στο σπιτάκι να κοιμηθούμε. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν είμαι μοναχικός τύπος. Σκεφτώ. Γιατί τώρα που σε εγκατέλειψε, τι είσαι, δηλαδή. Θα ξανάρθει, Μάκη. Ναι. Μην το λες αυτό. Θα ξανάρθει, ναι. Ξανάρθει. Κάτσε, ρε Μάκη, θα ξανάρθει ή δεν θα ξανάρθει. Θα ρίξουμε τα χαρτιά να δούμε. Ξέρω εγώ, βρε παιδί μου, θα ξανάρθει όμως. Δεν μπορεί. Μα μην το λες έτσι, δε. Θα ξανάρθει, θα ξανάρθει. Θα ξανάρθει. Θα ξανάρθει. Με δουλεύεις. Καθόλου, δεν ξανάρθει, σου λέω. Όχι, με δουλεύεις. Το λες ψυχρά όμως, δεν το λες. Μα καλά, τι θέλεις, να αρχίσω να τραγουδάω. Θα ξανάρθει. Δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθει. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Ανδρέα, μου πάντα σε θαύμαζα. Πώς τραγουδάς έτσι, ρε Μπάγκα. Πολύ ωραία τραγουδά. Ναι, αριστερός ψάλτης στον Άγιο Ιερόθεο. Σε παρακαλώ. Ανδρέα. Μην μιλάς, μην μιλάς. Έχει το εχθρό, παρουσιάστε. Ωραιοτάτη μου Δεσποινή, αναρωτιόμαστε εδώ καθήμενοι αν είστε διατεθειμένοι να βοηθήσετε έναν απελπισμένο άντρα να γλιτώσει από την αυτοκτονία. Χάλασε ο κόσμος, Μάκη. Ναι, αλλά ψήλωσε όμως. Δεν γυρίζει να γυρίξει μια ματιά στο διπλανό του, στον πόνο, στο πρόβλημα του, στον ανθρώπου του, τίποτα. Ανδρέα, ναι. Βαλάτωσα κι εγώ τώρα, παιδί μου. Ναι. Να πάμε στο μπαρ, να πιούμε πολλά, να πιούμε, να έρθουμε να γίνουμε σταφίδα. Μα δεν είμαστε αλκοολικοί, ρε Μάκη. Ναι, αλλά είμαστε άνθρωποι. Ωραίο ήταν αυτό, ρε Μπάγκας. Μόνο εσένα έχω τελικά. Άνδρες άνθρωποι, Ανδρέα. Πολύ σκόνη, κύριε Ρένομα. Αυτά που μου έδωσες να διαβάσω, ναι, δεν έχουν καμία ιδιαίτερη αξία. Δεν έχουν, ναι. Όχι. Όμως... Όμως... Εάν ξαναγραφτεί αυτό, ναι, κάτι μπορεί να γίνει. Κάτι, Το θέμα είναι αν μπορείς να το ξαναγράψεις. Πότε να βρω καιρό να το ξαναγράψω, αλλά και πες ότι βρίσκω καιρό θα γίνει καλό. Πού να ξέρω. Δεν θα μπορούσατε εσείς που είστε και συγγραφέας. Το δικό σου έργο εγώ. Ούτε που να το σκεφτώ, δεν μπορώ. Όχι. Κάτι σαν χλαμάρες έγραψα, κάτι που τα μαρίτσες εσείς. Κοίταξε, ναι, θα μπορούσα να το ξαναγράψω υπό έναν όρο, έτσι. Ποιον. Θα αναφέρετε το δικό σου όνομα πρώτο και το δικό μου μετά. Μα γιατί εσείς είστε συγγραφείς, εσείς είστε το γράψετε. Δεν μπορώ να το δεχθώ, δεν μπορώ να το δεχθώ. Κοίταξε, δεν θα το αναλύσουμε τώρα, αλλά αν επιμένεις το δέχομαι. Ωραία. Πόσο θα μου κοστίσει? Τι πράγμα? Πού θα το ξαναγράψετε? Τίποτα. Τίποτα. Εσείς είστε συγγραφείς, θα βάλετε πνευματική προσπάθεια, δεν μπορεί, κάτι πρέπει να πάρετε. Τίποτα. Εμείς είμαστε φίλοι. Ναι. Όμως. Δεν θα πούμε τίποτα για το πώς παρέλαβα το χειρόγραφο, έτσι, και πώς το αλλάξαμε νομίζω, Γιατί? Γιατί θέλω να μοιραστούμε τη δόξα. Δεν θέλω να λένε ότι ο Ρένος έκανε ένα μπάρμαν συγγραφέα. Με συγκινείτε. Ναι. Αν είχα μαλλιά, θα σας χάριζα τα μισά. Πρόσεξε, υπάρχει εδώ πέρα ένα σημείο που λες. Ναι. Οι περιπέτειες της συνδονησίας με την Τζάσμιν. Δεν είναι καλό. Δεν είναι. Όχι. Δείχνει έλλειψη παιδείας. Δείχνει. Πολύ. Θα ήταν καλύτερα αν έλεγες με τη Τζάσμιν στην Ινδονησία. Την περιπέτεια. Την τρώμε, γιατί εννοείται. Μπράβο, Ρένο. Μπράβο. Τι μαθαίνει κανείς άμα κάνει παρέα με μορφωμένους. Μην ανησυχείς, θα τα αναλάβω όλα εγώ. Σύνταξη, ορθογραφία, να πούμε, θα τα αναλάβω όλα εγώ. Γι' αυτό θα μπει πρώτο το όνομά μου. Ησυχία.
Έλα ρε Στέφανε, αφού την είδα πως σε κοίταζε. Εντάξει, εντάξει. Δεν φταίς εσύ, αλλά πρέπει να της το πω. Έλα, Στέφανε. Μέρα να ξανάρθει. Είναι και οι δύο στουφίες. Θα ξανάρθεις. Δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθει. Παπά. Ανδρέα, ιδού ο καναπές σου. Καναπές. Μάκη, Ανδρέα. Λένα. Να σου ρε Μάκη. Τι είναι, παρατήρησες ποτέ ότι έχεις όμορφη γυναίκα? Ευχαριστώ, Ανδρέα μου. Κοιτάς τα χάλια σου, κοιτάς τη γυναίκα μου χαμένα από εκεί πέρα. Γιατί, Μάκη μου, το ωραίο τραβάει το μάτι. Ας τα φτάσεις, παρακαλώ, ας τα. Φέρε εδώ ένα σεντόνι γιατί θα χαλαρώσει τον καναπέ. Κάτω από ίδια. Για τον Ανδρέα μου το οτιδήποτε. Τα μου δεν μ' αρέσουν πολύ. Θα ξανάρθει. Δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθει. Τι κοιτάς έτσι, παιδί μου? Θα ξανάρθει, δεν μπορεί παρά μια μέρα να ξανάρθει. Προσπαθεί να συγκρατήσω, έτσι. Γιατί, μπαμπά, ωραία χοροδία κάνετε. Άμα θα σου κόψω... Το χαρτζιλίκι θα δεις αν θα ξαναπείς σε ξυπνάδες. Γελάς, ρε, γελάς. Βλέπεις, Ανδρέα, μου βλέπεις τι τραβά από την κόρη μου, ρε. Τι τραβάς, μωρέ, γκρινιάρι, ματζίρι. Αντί να χαίρεσαι αυτά που έχεις. Μακάρι να είχα κι εγώ μια κουρούλα σαν την Κωνσταντίνα. Δεν θα γύρναγα τώρα στα ξένα σπίτια σαν το Μαγκούφ. Θα είχα εδώ στην αγκαλιά μου την κουρούλα μου. Κωνσταντίνα, έλα στο θείο Ανδρέα να σε φιλήσω. Ναι, σε παρακαλώ, συγκρατήσου. Η Κωνσταντίνα είναι αθώο πλάσμα. Με τι βρώμικο μυαλό που έχεις. Εγώ την Κωνσταντίνα την ξέρω από τόση ώρα. Την έπαιζα στα γόνατά μου. Το φοβάμαι, μη σου ξανάρθει η επιθυμία να την ξαναπέξει. Μην τον ακούς, Κωνσταντίνα, πουλάκι μου. Έχει μπαμπακίλα ο μπαμπάς. Φοβάμαι να είσαι ένα όλο του μπαμπάς. Φοβάται μην του αγγίξει την κορούλα του. Δεν είναι πάντα άσχημα για την κορούλα του. Ναι, πουλάκι μου, αλλά. Ανδρέα, 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 συγκρατήσου, Ανδρέα. Μάκι, Ανδρέα. Όχι, λέει το καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Μιχάλη, καλή σας μέρα. Πώς πάει το χρηματιστήριο σήμερα, καλά? Περιμένουμε άνοδο. Άνοδο, άνοδο, μπράβο, επιτέλους αυτό ζήταγα και εγώ, άνοδο. Παίζεις και εσύ? Όχι, 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 εγώ το χρηματιστήριο το φεύγω, αλλά παίζουν αρκετοί πελάτες μου, οπότε θα είναι καλό για αυτούς. Θα είναι ευχαριστημένοι από τον μπιφτεκάκι τους, ευχαριστημένοι από τον καφέ τους, ευχαριστημένοι από όλα. Δεν ξέρεις τι τραβάω, τα χάνω. Τους λες σκέτο, τον πας. Πικρός. Ενώ όταν κερδίζουν σου λέει μπράβο, έτσι το πέτυχες, το πέτυχες, έτσι το θέλω κάθε μέρα. Μπορεί να κερδίσεις κάθε μέρα, άνθρωπε μου, γίνεται. Δεν μου λες. Να σου πω. Αυτή η κυρία που ήταν προχθές εδώ και ήρθε και ο άντρας της. Πα, δεν σου λέω τίποτα για την κυρία Λίκη. Το επώνυμό της μόνο να μου πεις, τίποτα άλλο. Άκουσε να σου πω, νεάρε, πριν από χρόνια στη Ζανζιβάρη μου έτυχε μια παρόμοια περιπέτεια. Με πλησιάζει ένας νεαρός με ένα παπάκι και μου λέει: Κυρία Λίκη, να σου πω. Καλά. Τι βλέπεις, αγόρι μαγκελάκια, βλέπεις τον ίδιο γελάς. Έτσι τον άχρηστο. Ψστ, ακάλυπτε. Ξύπνα, ρε. Αλίκη μου. Ποιος αλίκη, κάτσε καλά, βρε, που μαλίκη, βρε. Οι Τούρκοι. Επιστράτευση. Μας πήραν επιστράτευση, ρε Μάκη. Πού σου ήρθε αυτό, βρε? Ξέρω εγώ, μόνο στην επιστράτευση, ρε Μάκη, ξύπναγα και έβλεπα τη μουράκλα σου πάνω από το κεφάλι μου. Άχι τα ίδια. Ξύπνα, γιατί σε λίγο θα σηκωθούν και οι γυναίκες. Τι φέραμε και γυναίκες, ρε Μπαγάς. Να χάθεις από εκεί πέρα για τη γυναίκα με την κόρη μου, σου λέω. Εσύ, έχω την εντύπωση. Δηλαδή είμαι απολύτως βέβαιος, Μάκη. Μάκη, κοιμήθηκα σπίτι σου. Το πέτυχες, αυτό είναι. Γιατί, ρε? Μπας και με απήγαγες να ζητήσεις λίτρα. Ποιος να δώσει λίτρα για σένα, ποιος να δώσει. Τσακιστή δεκάρα, βρε, δεν δίνει, ρε, κανείς. Να σου πω, μην είσαι τόσο σίγουρος, θα βρεθείς προεκπλήξεων. Καταρχήν, έχω ένα θείο πάρα πολύ ματσωμένο, ο οποίος. Βέβαια δεν θέλει να με βλέπει μπροστά του, αλλά τι διάλογο, αίμα του είναι. Πρώτο. Να μου σου πω, το στείνουμε αυτό, το στείνουμε. Σε παρακαλώ, σε άσε αειδίες. Ρίξε ένα ρούχα πάνω σου, σε δουν τις γυναίκες. Να σου πω, δεν ας τις φάμε τις γυναίκες. Δεν είπα εγώ ότι θα τις φας. Αλλά τέλος πάντων είσαι φιλοξενούμενος. Δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορήσω εδώ μέσα ξεβράκωτος. Μου τη δεις πάρα πολύ άσχημα. Είμαι έτοιμος τώρα εγώ. Θα ξεβρακωθώ και θα κυκλοφοράω τσίτσιδος. Οι αρχαίοι Έλληνες το λατρεύαν το γυμνό, ρε. Πόπο πλάκα θα έχει. Κωνσταντίνα, πήγαινε μέσα, παιδί μου. Πήγε, βάλτε αυτό το αδιάλα από εκεί πέρα. Το βάλω. Σημερινά παιδιά. Ναι, στις 7 είναι καλά. Ωραία, το σημειώνω. Γεια σας. Καλημέρα, παιδί μου. Γιατί ταράχτηκες έτσι? Τι είναι, ποιος? Σας περιμένει. Ποιος?
Η Δεσποινής από απέναντι. Α, μάλιστα, ναι, έχει ένα πρόβλημα με το γομφείο. Εμένα μου είπε με το φρονιμίτη. Με τι σας είπε? Με το φρονιμίτη, της πονάει ο φρονιμίτης. Έχει μπερδευτεί, δεν τίποτα, όχι. Κοίταξε, ο γομφείος έχει πρόβλημα και ο φρονιμίτης δημιουργεί μια αντανάκλαση και το νευρικό σύστημα γι' αυτό το λόγο. Νομίζει ότι. Μα γιατί κάθομαι και στα εξηγώ τώρα αυτά. Προς Θεού. Λοιπόν, τέσσερα καθέτος. Μάλιστα, Μπάγεβιτς. Γράψε, Μπάγεβιτς εδώ και μην ασχολείσαι με άλλα. Καλημέρα, Δεσποινής. Είχαμε πρόβλημα απόψε. Πόναγε το δόντι πολύ. Καλημέρα, γιατρέ. Υπέφερα. Βεβαίως, διότι ο γομφίος όταν έχει πρόβλημα είναι. Συγκρατηθείτε λίγο το. Μην πάθετε οτίτιδα. Και ο νυμφίος επίσης, Αυτός κι αν παθαίνει. Γιατί ήρθες έτσι πρωί εδώ? Είναι επικίνδυνο. Πρέπει να προσέχουμε. Αυτή έξω είναι άνευ προηγουμένου. Μήπως σε γουστάρει? Έλα τώρα, σταμάτα με γουστάρει. Απλώς θέλει να τα μαθαίνει όλα. Χώνει τη μύτη της παντού. Κατάλαβες? Και μόλις μάθει κάτι, θέλει αμέσως να το πληροφορήσει, διότι έχει στο αίμα της την πληροφόρηση. Είναι κουτσομπόλα. Κουτσομπόλα δεν θα πει τίποτα. Άνευ. Τι είναι, παιδί μου? Σήμερα το πρωί ήθελα να έρθω σπίτι σου. Να σπίτι μου γιατί, να κάνεις τι? Ήθελα να δω πώς παίρνεις πρωινό με τη γυναικούλα σου. Να πώς το παίρνω, το παίρνω όπως το παίρνω όλος ο κόσμος. Δεν κάνουμε τίποτα ιδιαίτερο. Ναι, αλλά εγώ θέλω να ξέρω. Καλά, μια μέρα θα με γράψω σε κασέτα και θα στη φέρω να με δεις. Τίγρη. Έλα, σταμάτα αυτό το τίγρη, βρε. Από τη στιγμή που ήρθα στο σπίτι σου μου την έχει δώσει, Μικρή συγκρατή σου. Μα εγώ στο είπα, όταν ερωτεύομαι τρελαίνομαι. Σε προειδοποίησα, Δεν με προειδοποίησε. Μην είσαι κυρία, το κορυφημίζει το μηχάνημα, θα κατέβει μόνο του. Σιγά, Τίγρη, θα πέσουμε. Τίγρη! Κόρη μου! Τώρα πια ξανά γίνε κόρη μου, Να σου πω. Στρίκλα! Νομίζεις, δεν ξέρω ότι εσύ τις ξεσήκω στα μυαλά. Εσύ τις έβαζες λόγια, τις έλεγες ο Ανδρέας. Είναι ρεμάλια, είναι πρόκοπος, χαμένος, σκορποχέρης, έχει γκόμενες, γυναικάς. Σε κερατώνει, αυτά δεν τις έλεγες? Και τι ψέματα είναι? Και αλήθεια να είναι, βρε Ερμιόν. Τα λένε αυτά για τον γαμπρό του γαμπρούλη σου. Που σε έστειλα ταξίδι του μέλητος όταν παντρεύτηκα την κόρη στην Αφρική, σε έστειλα, βρε. Όχι και στην Αφρική, Ανδρέα μου, και στην Αφρική. Μέχρι τη Θεσσαλονίκη πήγα και αυτό με δικά μου έξοδα. Με δική σου ευθύνη, με συγχωρείς, γιατί κόλλωσες. Φοβήθηκες μη σε φάνε τα θηρία και σε κληρονομήσουν. Ερμιόν, μην γελάς, παρακαλώ. Τα νεύρα μου, κοίτα τα χέρια μου, τρέμουν. Είναι σπασμένα, έχω πάρει δύο ηρεμιστικά, δεν με πιάνει τίποτα. Ωραία, πάρε άλλα δύο. Ερμιόν, μην πέσει με τα νεύρα μου σήμερα, κάνω φόνο να καταλέψω. Μην γελάς, Ερμιόν, τώρα. Αφού με διασκεδάζεις, γλυκέ μου. Από σένα το πήρε. Ποιο? Αυτό το γλυκέ μου από σένα το πήρε. Ωραία. Να σου πω. Ναι. Έτσι λέει στο Μακαρίτη. Έτσι λέω όλο τον κόσμο. Και γιατί λες όλο τον κόσμο έτσι, ρε Ερμιόνη? Θα σου απαντήσω εγώ, μην απαντήσεις. Για να μην μπερδεύεις τα ονόματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να συγκρατήσω ονόματα. Άρα τον κεράτωνες. Ποιον? Να σου πω. Άρα δηλαδή από σένα το πήρε. Ποιο πήρε η κόρη μου? Βέβαια, από μένα θα πάρει. Αν δεν πάρει από μένα, ποιο θα πάρει? Άρα είναι πάθηση, είναι αρρώστια, κληρονομικό. Δεν κατάλαβε, γιατί ξεχνάει και η αλήκη μου. Όχι, μωρέ, αυτή θυμάται μια χαρά. Τότε τι πήρε από μένα? Το κεράτομα, ρε Ερμιόνη. Ερμιόνη, μην γελάς, παρακαλώ. Ερμιόνη, μην κερατώνει, Ερμιόνη, δεν είναι αστείο. Έχουν γίνει τα κέρατά μου σαν ελάφι με. Δεν χωρά να περάσω από τις πόρτες. Ακούω στον δρόμο που φωνάζουν επειδή κάνω το κερατό σου. Γυρνάω, λέω, εμένα λένε. Με πήραν χαμπάρι όρια. Μη γελάζε, Ερμιόνη. Τι θες, να κλάψω? Όχι, να μην κλάψω, να μην κλάψω. Σωστά, γιατί να κλάψω εσύ? Εσύ και η κόρη σου μια χαρά είστε. Θα γελάτε, θα διασκεδάζετε, θα περνάτε ωραία. Άλλοι είναι δυστυχισμένοι, άλλοι θα κλαίνουν. Δεν μου λες. Πόσο καιρό έχεις να κάνεις έρωτα με την κόρη μου? Και αυτό το περίμενα. Όχι, δεν μου λέει ποτέ τα προσωπικά της η κόρη μου. Για το Ρένο σου είπε. Ποιο είναι αυτό? Είναι ο άντρας της φίλης μου, της Μπέτης. Μα με αυτόν με κερατώνει. Καλός είναι. Ερμιόν, σου λέμε κερατώνει και εσύ ρωτάς αν είναι καλός ο ατάλαντος? Να μην ξέρω αν περνάει καλά το κορίτσι μου. Έλα, Νάνση, έλα, μωρό μου. Έλα, πρέπει να φύγεις. Περιμένει πελάτης έξω. Κι εγώ πελάτης είμαι, γιατρέ. Έλα τώρα. Βρες πιο δοντάκι, με πονάει και θα φύγω. Ωραία, ωραία. Άνοιξε το στόμα σου να δούμε. Έλα. Μα τι λέω τώρα ο άνθρωπος, τι λέω? Έλα, Νάνση. Ποιο δοντάκι με πονάει? Όλα. Όχι, ένα είναι, βρέστο. Εμένα με πονάνε όλα. Απόψε θα έρθω να κοιμηθεί σπίτι μου. Τι θα κάνω?
Θα κοιμηθεί σπίτι μου, Τίγρη, για να πάρουμε μαζί το πρωινό. Ωραία, θα το συζητήσω με αυτό. Θα το συζητήσω με. Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Θα έρθει σπίτι. Εντάξει, εντάξει, θα έρθω, θα έρθω. Και να προσέχω με το κομφείο, διότι δεν πρέπει που δεν είναι το χάσουμε, έτσι. Μην ανησυχείτε, γιατρέ, θα προσέχω. Μπουκώματα μαλατόνερο, έτσι. Να, ωραία, ωραία, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατρέ, μάλλον θα χρειαστείς γιατρό. Στην υγειά μας, υγεία πάνω απ' όλα. Στην υγειά σου. Λοιπόν, άκου, μητερούλα, τι σκέφτηκε ο γαμπρούλης σου. Μητερούλα, από πότε έγινε μητερούλα? Από τότε που παντρεύτηκα την κορούλα σου, Ερμιόνη. Εσύ με έλεγες φαρμακόγλωσσα και δεν ήθελες να ξαναπατήσω το πόδι μου στο σπίτι σου. Ερμιόνη, είναι γεγονός, αλλά αυτά όλα είναι παρελθόν. Του παρελθόντος μια τύχη του αξίζει. Στα σκουπίδια. Πάρε ένα μολύβι, μονοκοντιλιά. Διέγραψε το όλα, σβήστα, σε παρακαλώ. Τι έχεις στο μυαλό σου? Τι να έχω, Ερμιόνη, την οικογένειά μου έχω στο μυαλό μου. Εσένα, εμένα, το αλικάκι μας. Πώς θα γίνουμε μια ζεστή και ευτυχισμένη οικογένεια? Τι να έχω στο μυαλό? Πώς θα γίνουμε? Το πρώτο βήμα είναι να ξαναγυρίσει η Αλίκη στο σπιτάκι της. Και το δεύτερο να έρθω εγώ να μείνω μαζί σας. Όχι. 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 Όχι, γιατί έχω καλύτερα σχέδια για σένα. Να με φουντάρεις στη θάλασσα. Σε φουντάρω στην αγκαλιά του Σοκράτη. Σοκράτη, ποιος είναι αυτός? Φίλος μου. Πενιντάρης, πολλά λεφτά, ζωντοχύρος. Α, και γιατί τον παράτησε η άλλη? Αυτός την παράτησε. Είναι άστατος δηλαδή. Όχι, παιδάκι μου, γιατί είσαι καχύποπτη? Ο Σοκράτης είναι υπόδειγμα σταθερότητας. Ο Σοκράτης ο σταθερός, έτσι τον λένε. Δεν τον θέλω, δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν σ' αρέσει, Ερμιόνη? Γιατί είναι δικό σου φίλος, δεν μ' αρέσει. Ερμιόνη, πρόκειται για ομορφάντρα. Να στο περιγράψω λίγο. Και αν σ' αρέσει, τον βλέπεις. Αν δεν σ' αρέσει, ψηλός. Καλογυμνασμένο κορμί. Γαλάζιο μάτι, σκούρα επιδερμίδα. Μπρούντζινη. Και τι, θεληματικό πηγούνι. Ωραία, να τον γνωρίσω πρώτα και βλέπουμε. Στο μεταξύ με εμένα και την Αλίκη τι θα γίνει? Ω, θα τον γνωρίσω πρώτα, θα δούμε αν του αρέσω, αν μου αρέσει και μετά σαν μητέρα θα πω κι εγώ τη γνώμη μου. Σαν μητέρα θες να τη δέσει πρώτα τη δουλειά, ε? Τι τζάμπα, θα την ξαναπάρει την κόρη μου σαν την πρώτη φορά? Όχι, αγόρι μου, όχι. Σκλήρινο κόσμος, Ερμιόνη. Άτσι, την υγειά μας.